εδώ για να συμπερασταθούμε στους δύο συναδέλφους που απολύθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, γιατί έκαναν το ατόπιμα να απεργήσουν μαζί με όλους τους Έλληνες που κατέβηκαν σε μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική που οδήγησε σε αυτό το έγκλημα στα ΤΕΒΗ. Ζητάμε άμεσα την επανασύσκεψή τους και ταυτόχρονα να καταργηθεί αυτή η διάταξη η οποία δίνει το δικαίωμα στους ιδιωτικά σχολεία να απολύουν ανέτια τους συναδέλφους μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην εκδίκαση εισαγωγής των συναδέλφων μας κατά των πληστηρίων του Φρυγανιώτη, όπου παρανόμως και μετά την απεργία για το δυστύχημα των Τεμπών πέρυσι, και μέσα σε εκείνες τις τρομερές μέρες η εργοδοσία έριξε μια φορά το αποκλειστικό της πρόσωπο, απολύοντας δύο διακεκριμένους συνδικαλιστές, χρόνια μέλη του Δυσού της ΕΦΙΕΛ και μάλιστα και μέλη της Ομοσπονδίας της ΟΗΕΛΕ. Ξεκαθαρίζουμε στην εργοδοσία ότι ανεξαρτήτου το αποτέλεσμα της δίκης, ο ΣΕΦΙΕ δεν πρόκειται να σταματήσει τις κινητοποιήσεις έως ότου πραγματοποιηθεί η επαναπρόληψη των συναδέλφων. Παράλληλα, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα από την επεξεργασία που έχει πραγματοποιήσει το Σωματείο μαζί με άλλα σωματεία του κλάδου. Τέλος, οργανώνουμε την απεργία στις 28 Φλεβάρι με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων μας μέσα από τα Blue Pama. Σήμερα, ένα χρόνο περίπου μετά το έγκλημα στα ΤΕΒΗ, εκδικάστηκε η αγωγή μας ενάντια στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη για την απόλυση από το σχολείο, γιατί τολμήσαμε τρεις εκπαιδευτικοί να απεργήσουν μετά από το έγκλημα στα ΤΕΒΗ. Κάτι πρωτόγνωρο για τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, που φάνηκε σήμερα και στο δικαστήριο, όταν ο ένας μάρτυρας, ο υποδιευθυντής του σχολείου, η εργοδοσία ουσιαστικά δηλαδή, προσπάθησε να καλύψει την απαράδεκτη συμπεριφορά της εργοδοσίας με ανυπόστατα ψεύδι και να δικαιολογήσει τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη που απείλησαν τρεις συναδέλφους, τους μόνους τρεις που απολύσανε. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε και την πάλι μας για την επαναπρόσληψη στο σχολείο για να γυρίσουμε στις τάξεις μας, αλλά συνεχίζουμε συνολικότερα τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει εργαζόμενοι για συλλογική σύμβαση εργασίας, για καλυτέρευση των συνδικών εργασίας στους χώρους της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θα μείνουμε ανυποχώρητοι μέχρι τέλους, τόσο ώστε να διασφαλίσουμε βασικά εργασιακά μας δικαιώματα, όσο και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην απεργία στους χώρους της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το επόμενό μας αγωνιστικό ραντεβού είναι στις 28 του Φλεβάρι. Συμμετέχουμε στην απεργία. Δεν τρομοκρατούμαστε από τις απειλές, από τις διώξεις, αλλά αντιθέτως δηλώνουμε ότι θα εντείνουμε από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο την πάλη μας σε όλους τους χώρους ιδιωτικής εκπαίδευσης, επιτέλους για να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα.